Παρ' όλα αυτά έχω την μάσκα στην τσέπη. Κάποια στιγμή πρέπει να τη βγάλω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι και αν το Ηράκλειο βρίσκεται σε καθεστώς νέας παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και την εκπνοή του Σεπτέμβρη, μπορεί σε γενικές γραμμές οι εκκλήσεις ειδικών και πολιτικής γραμματείας να εισακούονται. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που αψηφούν τον κίνδυνο τόσο της πανδημίας όσο και της επιβολής προστίμου και όπως δηλώνουν στο φακό της Κρήτη TV, δύσκολα μπορούν να αποδεχθούν τη μάσκα ως υποχρεωτικό αξεσουάρ για κάθε τους βήμα. Αυτή την ώρα που κάνει ζέστη. Ναι, είναι λίγο. Θα μπουν τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Η μάσκα δεν τη φοράω πολύ, τη φοράω καθαρά για να μην έχω κάποιο πρόστιμο. Δεν μπορούμε να βγούμε στον δρόμο χωρίς μάσκα να αναπνεύσουμε με τέτοια ζέστη. Η κατάσταση είναι αρκετά δυσάρεστη. Μας έχει καταπιέσει όλους, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να τη συνηθίσουμε, νομίζω. Ότι πρέπει να πάμε με τη ροή των πραγμάτων. Την ίδια ώρα στον Άσο έχουν μείνει παραγωγοί και εμποροί στις λαϊκές αγορές, καθώς αναγκάζονται να δουλεύουν με βάση το 50-50 ανά εβδομάδα. Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, τα έσοδα πλέον δεν φτάνουν ούτε για την εξόφληση των βασικών λογαριασμών. Παρατείνεται το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων για το Ηράκλειο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι οικονομικές απώλειες είναι τεράστιες για τους προμηθευτές των λαϊκών αγορών, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, αναγκάζονται να πετάνε μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων τους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε το ρεύμα στο σπίτι μας. Μισή παραγωγή θα πεταχτεί. Εμείς στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο ότι πουλήσουμε από εδώ είναι το εισόδημά μας. Αν μας κόψουν τις λαϊκές, κόβεται το εισόδημα. Δεν έχουμε να πληρώσουμε λογαριασμούς. Γιατί δεν τις μεγαλώνουν σε έκταση που να μπορούν να πηγαίνουν όλη η παραγωγή. Μα το που έχει το Ηράκλειο, έτσι αλλιώς. Ας πιάσουν άλλο ένα δρόμο από δίπλα. Δείτε, είναι τεράστιες αποστάσεις, έχει μειωθεί πολύ ο κόσμος. Να φανταστείτε ότι εγώ σε 34 μέρες έχω κάνει 3 μεροκάματα. Με βολές για ανύπαρκτη ουσιαστικά στήριξη του κλάδου η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αισθάνονται παντελώς αβοήθητοι και ελπίζουν γρήγορα να επανέλθουμε στην κανονικότητα που θα βάλει τέλος στην οικονομική τους καταδίκη.